Ομάδα των μαχητών. Ονομάζομαι Αγόρι Νικόλαος, είμαι 26 ετών και καταγωγή μου είναι από Κόνη Τσαϊνανίνων και τον τελευταίο χρόνο ζω στην Αθήνα. Είμαι δυτικός υπάλληλος και ασχολούμουν χρόνια με τον προαθλητισμό. Την απόφαση για να έρθω στο Survivor την πήρα ξεκάθαρα για το έπαθλο, έτσι ώστε να βοηθήσει την οικογένειά μου. Ο στόχος μου μέσα από το παιχνίδι, πέρα από το έπαθλο, είναι η νίκη σαν νίκη, το να κερδίσω και να είμαι όσο είναι ο καλύτερος γίνεται στα αθλήματα. Την πείνα πιστεύω πως θα την αντιμετωπίσω με καλή διαχείριση του μυαλού. Δεν με νοιάζει τίποτα, είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω όλα ό,τι και αν προκύψει στο παιχνίδι. Το μόνο που με αγχώνει και με προβληματίζει είναι το γεγονός ότι θα έχω απόσταση από την οικογένειά μου. Πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω το Survivor, γιατί είμαι πολύ ανταγωνιστικός, πιστεύω στον εαυτό μου και πέρα από αυτό στη ζωή γενικά με πίστη και υπομονή μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Ονομάζομαι Βιργινία Δικαιούλια, είμαι 22 χρονών και μένω στην Αθήνα. Έχω τελειώσει γυμναστική ακαδημία, παίζω βόλεϊ σε επαγγελματικό επίπεδο στην Α1 εθνική κατηγορία και έχω ασχοληθεί περιστασιακά και με το modeling. Στο Survivor πήρα την απόφαση να έρθω γιατί θεωρούσα ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση και ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο θέλω να κερδίσω εγώ με τον εαυτό μου και θέλω να δώσω το 100% μου σε αυτό. Πιστεύω πως σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίες όπως η πείνα, οι βροχές, τα έντομα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο ενθουσιασμένη που δεν μπορώ να το σκεφτώ. Φεύγοντας για το Survivor, αισθάνομαι αγωνία, ενθουσιασμό, αλλά πάνω απ' όλα αισθάνομαι έτοιμη για αυτό που πάω να κάνω. Με λένε Θοδωρή Θεοδωρόπουλο, είμαι 37 χρονών και είμαι από την Αθήνα. Ασχολούμαι με το modeling τα τελευταία 6 χρόνια και τον τελευταίο χρόνο με το personal training. Ο στόχος μου μέσα από το survival είναι σίγουρα το έπαθλο. Από εκεί και πέρα είναι ένα δυνατό τεστ να δοκιμάσω τα όρια μου και τις αντοχές μου. Σαν χαρακτήρας είμαι πολύ πεισματάρης και αγωνιστικός. Δεν μ' αρέσει να χάνω καθόλου. Αποδέχομαι την ήττα, αλλά δεν χάνω. Όσον αφορά το κομμάτι της πείνας, η αλήθεια είναι ότι έχω αναγκαστεί να πεινάσω λόγω του modeling που χρειάζεται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να χάσει κιλά. Ένα μήνυμα για την αντίπαλη ομάδα. Ετοιμαστείτε να πεινάσετε. Με λένε η Ροδάνθη Καπαρού Καπαράκη, είμαι 19 χρονών, είμαι από την Κρήτη και ζω στην Αθήνα. Σπουδάζω στην Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών. Ασχολούμαι 14 χρόνια με τη ρυθμική γυμναστική και πλέον με την προπονητική.
Ο στόχος μου είναι να αποκομίσω όσο το δυνατόν περισσότερες εμπειρίες μπορώ. Οπότε οτιδήποτε προκύψει στην πορεία είναι καλοδεχούμενο. Αποφάσισα να πάω στο Survivor γιατί είναι εμπειρίες τις οποίες έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν πολύ λίγοι άνθρωποι στη ζωή τους και πιστεύω ότι θα με βοηθήσει να ανακαλύψω τον εαυτό μου και το ποια πραγματικά είμαι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρω να επιβιώσω, γιατί όταν είσαι σε ένα νησί νηστικός με ξένους ανθρώπους, δεν ξέρω πώς θα είναι. Πάντως ξέρω ότι θα βάλω τα δυνατά μου και θα κάνω πολύ υπομονή, γιατί το θέλω πραγματικά. Το Survivor είναι το παιχνίδι των ανατροπών, οπότε δεν μπορώ να ξέρω αν θα κερδίσω. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι θα το διασκεδάσω και θα βάλω τα δυνατά μου. Ονομάζομαι Τσαπάνης Κωνσταντίνος, είμαι 32 ετών, κατάγομαι ψηφίου 40 της Βόρειας Ηπείρου, μεγάλωσα και ζω στην Αθήνα. Έχω σπουδάσει θερμοϊδραυλικός, ασχολούμαι με το άθλημα της πάλης στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο, είμαι πρωταθλητής Ελλάδος. Από μικρό παιδί έβλεπα τύπου παιχνίδια Survivor στην τηλεόραση και έλεγα στον εαυτό μου ότι θα έπρεπε να είμαι εκεί μέσα. Survivor σημαίνει για μένα εμπειρία, επιβίωση, κάτι καινούριο το οποίο θα το γνωρίσουμε εκεί. Είμαι προετοιμασμένος να φύγω, δεν ξέρω τι θα συναντήσω, αυτό που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να κάνω τα πάντα για να επιβιώσω. Το αν θα πεινάσω ή το αν θα ταλαιπωρηθώ δεν με απασχολεί, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, δεν το έχω πιστέψει και μακάρι να πάει όσο πάει και όσο περισσότερος χερός. Ονομάζομαι Ντάρια Τρόμνικ και είμαι 20 ετών. Κατάγομαι από την Ουκρανία, αλλά έχω μεγαλώσει στην Κύπρο. Σας έρχομαι από τη Λάρνακα. Από μικρή είμαι δραστήριο παιδί, μου αρέσει ο αθλητισμός, έχω ασχοληθεί με τον μπαλέτο, με χορό μοντέρνο, σύγχρονο, έχω κάνει στίβο άλμαϊς ύψος και επίσης στον ελεύθερο μου χρόνο μου αρέσει το κολύμπι. Πάω στο Survivor για τη μοναδική εμπειρία του. Πιστεύω πως θα μου μείνει αξέχαστη και θέλω πάρα πολύ να με δω, να δω πόσο μπορώ να μείνω, πόσο πιο πολύ μπορεί να μείνω στο παιχνίδι ανάλογα με όλες τις δυσκολίες του, με τις δοκιμασίες, με το άγχος, με την πίεση. Θέλω πάρα πολύ να με δοκιμάσω σε κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα μου λείψει πάρα πολύ ο σύντροφός μου, γιατί μένουμε μαζί, συγκατοικούμε μαζί, τα κάνουμε όλα μαζί, τις καθημερινότητες μας, τις μέρες μας, τις περνάμε μαζί. Εκεί δεν θα τον έχω, θα είμαστε σε απόσταση, οπότε θα μου είναι δύσκολο όλο αυτό να το περάσω μόνη μου, να μην βρίσκεται εκεί, να με στηρίξει, να πάρω λίγο δύναμη από αυτόν. Αυτοί λοιπόν ήταν οι 6 πρώτοι παίκτες από την ομάδα των μαχητών. Πάμε να δούμε τους υπόλοιπους. Διαφορετικές πολλοί προσωπικότητες, το καταλαβαίνετε ήδη και από τα πρώτα αυτά βίντεο. Θα πρέπει όμως να συνεργαστούν, να κινηθούν ομαδικά, αν και ξέρουν ότι μόνο ένας ή μία θα καταφέρει να επιβιώσει και να είναι ο επόμενος μεγάλος survivor. Λέτε να είναι ένας από αυτούς που θα δείτε τώρα?